διαφέρει μια μαθητική ομάδα, το παιδικό Αρχέλο, και όπως μας έχει αποδείξει όλα τα παιχνίδια, ότι θέλει να κερδίζει ανεξάρτητα από το αν έχει χάσει έναν ουσιαστικό στόχο ή όχι. Οι ίδιοι ήταν σημαντικές και είχαν δυσκολεύει και λίγο στην τέτοια παιχνίδια η ομάδα, αλλά το αποτέλεσμα μετράει και δεν έλαβε ένα σχόλιο. Πιστεύω ότι παίζαμε όχι μόνο με μια ομάδα που είναι σκληροτράχηλη και παλέγγορα τα παιχνίδια, παίζαμε με μια ομάδα που μάχεται για τη σωτηρία της. Και κάθε παιχνίδι, όπως δηλώνει ο προπονητής, είναι τελικός και σαφώς έχει ένα λόγο παραπάνω, έχει ένα κίνητο παραπάνω και είναι και υπολογίσιμο όταν παίζεις πραγματικά για τη σωτηρία σου. Παρ' όλα αυτά όμως προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι κατά το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί και στην άμυνα και στην επίθεση. Μετά σαφώς κλείνει το παιχνίδι, το είπαμε με τα παιδιά στην Ελβετία, το συζητήσαμε. Ήξερα ότι θα είναι λίγο πιο σκληρή η ομάδα του Ιερικού σε τρίτο δεκάλεπτο, έτσι και έγινε. Κάναν πιστεύω αρκετά περισσότερα φάουλα από αυτά που δώσαν οι διαιτητές. Αυτό βέβαια δεν άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού, απλά όπως είπατε μας δυσκόλεψε λίγο. Αλλά νομίζω τελικά ότι κέρδισε αυτή η ομάδα που είναι καλύτερη, αυτή η ομάδα που είχε περισσότερο μυαλό και αυτή η ομάδα που έκανε περισσότερα σωστά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Πόσο δύσκολο είναι ένα προπονητή ξαφνικά να χάνει το βασικό σέντερ λόγω στράτευσης, να τον έχει εκτός πλάνων και έναν και εξίσου έναν πολύ καλό παίκτη, τον οποίο συνήθως τον υπολογίζει κυρίως στην άμυνα για πολύ ειδικές αποστολές. Οι δύο σημαντικές απουσίες. Είναι εύκολο τελικά να προγραμματίσει ένα προπονητή το παιχνίδι τη επόμενη εβδομάδα στη διάρκεια 5-6 ημερών. Αυτό το πράγμα έχει δύο παραμέτρους, δύο στοιχεία. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι πραγματικά καλεστήκαμε να παίξουμε χωρίς τον Κατιάδη και τον Αντωνιάδη. Ειδικά και ο Κατιάδης, ειδικά στην επίθεση, είναι πολύ βασικό να παίξει. Στηρίζονται πολλά πράγματα πάνω του. Κάποια κομμάτια, ειδικά στο low post, είναι αποκλειστικά φτιαγμένα για αυτόν. Και το έχει αποδείξει, το έχει κερδίσει μέσα στο γήπεδο. Το να καλεστούμε να παίξουμε ξαφνικά χωρίς αυτούς τους δύο σε ένα παιχνίδι που πραγματικά θέλαμε να κερδίσουμε ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά έτσι όπως έχουμε φτιάξει τα πράγματα και αυτό που συζητήσαμε με τα παιδιά στα πολιτήρια, είπαμε ότι εκτός από το μπάσκετ που μιλήσαμε στην αρχή, τους είπαμε ότι ένα πράγμα που πρέπει να και τους τόνισα πιο πολύ είναι ότι όταν ειδικά κάποια παιδιά για κάποιο λόγο είτε τραυματίες όπως ήταν ο Κτίδης είτε Κατιάκος Αντωνιάδης λείπανε σήμερα, πρέπει οι υπόλοιποι να δείξουμε πράγματα, να παίξουμε για αυτούς. Η ομάδα καμιά φορά, αν είναι φτιαγμένη έτσι και έχει ιδιοσυγκρασία, δεν το κάνουν όλες οι ομάδες. Αν έχει πραγματικά μέταλλο και είναι φτιαγμένη η ομάδα έτσι, όταν χρειαστεί, πραγματικά σκληραίνει και καταφέρνει αυτό που θέλει. Αυτό έκανε σήμερα ο Καρδικός. Νομίζω και οι υπόλοιποι παίξαμε για αυτόν. Δεν μπορεί να παραγνωρίσουμε την κατάσταση του Μπρόσμπου. Παίζει το παιδί τραυματίας. Ήταν σε τέλος είδαμε ότι έπαθε κράμπες, δεν μπορούσε, ήταν τραυματίας, πονάει το γόνατο του συνέχεια. Συν τον Λαμπράκο που βοήθησε πάρα πολύ και νομίζω ότι τουλάχιστον αυτά τα παιδιά θέλω και πιστεύω ότι έχουν πολλά να δώσουν στο μπάσκετ, έχουν αρκετό μυαλό, απλά χρειάζονται παιχνίδια γιατί αυτό χτίζεται, δεν γίνεται μόνο στην κουβέντα και μόνο στην προπόνηση, χτίζεται με τα λεπτά που παίρνουν τα αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο. Και θέλω να πω το εξής, ότι όλη τη βδομάδα σαφώς είχαμε δουλέψει πράγματα, δεν υπολογίζαμε τον Κατιάκο και αλλάξαμε κάποια πράγματα όσον αφορά ειδικά κάτι καιρό με τους φιλούς μας. Ο Λαμπράκος έκανε καταπληκτική δουλειά, έβγαλε, τραβούσε τους ψηλούς του έξω, έβαλε μερικά σουτ και νομίζω αυτό έδειξε ότι η ομάδα είχε συγκέντρωση, είχε μυαλό και γι' αυτό και δίκαια κέρδισε. Είχε και ακόμα coach. Κάποια ομάδα η οποία θα βρισκόταν στη βαθμολογική θέση του Αρκαδικού, ίσως τα επόμενα παιχνίδια τα έβλεπε σαν Αγκαρία. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει στο βαθμό που θα κάποιοι ίσως θα περίμεναν για τον Αρκαδικό. Πόσο σημαντικό είναι στα επομένα μάτς ο Αρκαδικός να πάρει αυτές τις εμπειρίες τις αγωνιστικές μιας κατηγορίας του πολύ σημαντικής ή αυτά τα πράγματα τα αγωνιστικά τα οποία τον βοηθήσουν την επόμενη σεζόν να δηλώνει ένα χρόνο ακόμα πιο έμπειρος στην κατηγορία. Το ένα θέμα είναι ότι νομίζω ότι η ομάδα είναι φτιαγμένη από την αρχή έτσι. Είναι φτιαγμένη η φιλοσοφία της έτσι, ότι κατεβαίνει σε κάθε παιχνίδι να κερδίσει με οποιοδήποτε αντίπαλο απέναντί της, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται. Και αυτό νομίζω δεν μπορεί κανένα να το αφαιρέσει από την ομάδα οι παίκτες. Δεν έχουν κερδίσει, γι' αυτό και παίζουν πάντα έτσι και θα παίζουν πιστεύω και εύχομαι μέχρι το τέλος. Και το άλλο είναι ότι ακριβώς ένα στοιχείο που συνοδεύει αυτό που είπα είναι ότι επειδή τα παιδιά αυτά τα περισσότερα είναι μικρά σε ηλικία, έχουν περισσότερο πάθος, περισσότερους
στόχους και αυτό ίσως τους βοηθάει περισσότερο σε αυτό που πραγματικά, γιατί έτσι φτιάχνει η ομάδα αυτό που βάλαμε, ότι πρέπει να κερδίσουν πράγματα, πρέπει να κερδίζουν και δεν μπορούν, δεν έχουν το βάρος των χρόνων στο μπάσκετ που να, τους, να μην τους αφήνει ας πούμε, να δουν τη νίκη μπροστά τους. Θέλουν πάντα να κερδίζουν και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Κάπως έτσι όμως διαμορφώνουν και μέταλλο και νοοτροπία νικητή θα μπορούσαμε σχετικά να σχολιάσουμε. Ακόμα και όταν τα πράγματα ορίζουν. Δηλαδή είδαμε ότι ο Αρκαδικός πήγε διαφορά στη μέγιστη με τη στο συν 15. Ωστόσο παρατηρήσαμε και το γεγονός ότι όπως και σε άλλα προηγούμενα εντός έδρας μάτς, η ομάδα φάνηκε όχι να χαλαρώνει, απλά η διαφορά αντί να παραμένει στο ίδιο, στα ίδια επίπεδα, έγινε το παιχνίδι ντέρμπι, με λίγα λόγια. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά σε ένα παιχνίδι μπάσκετ, ειδικά στο τόσο γρήγορο και μοντέρνο μπάσκετ, νομίζω ότι είναι πολύ συχνό. Βλέπουμε και σε πολύ μεγάλες ομάδες τώρα, σε επίπεδο Α1 και Final Four, να χάνουν διαφορές. Είναι ανάλογα τι οι προσωπικότητες που είναι στο γήπεδο, τι φάση θα βρούνε, πώς θα σουτάρουν, γιατί είναι πραγματικά όλοι καλοί παίκτες και είναι σε υψηλό επίπεδο. Και μοιραίο γίνεται. Το θέμα είναι να βγαίνει ζωντανός. Και πραγματικά, όπως είδαμε, μπορεί να φτάσαμε περίπου στο χι. Αλλά η ομάδα έδειξε ότι έχει καρδιά, έχει πυγμή και τελικά σιγά σιγά αυτό που ήθελε από την αρχή αρχίζει να έχει ταυτότητα και αρχίζει να έχει προσωπικότητα σαν ομάδα. Αυτό ήταν και το μέλημά μου, αυτό ήταν και ο στόχος μου και νομίζω ότι τουλάχιστον κάτι έχουμε καταφέρει. Σαφώς έχει πολύ δρόμο ακόμα και η ομάδα, ο Αρκαδικός, έχει πολύ δρόμο ακόμα για να πούμε ότι είναι μία από τις πολύ καλές ομάδες. Αυτό γίνεται με τη διάρκεια. Η ομάδα και οι καλές ομάδες φαίνονται στη διάρκεια και για μένα η άποψή μου είναι φαίνονται και στα δύσκολα. Είτε διοικητικά, είτε μπασκετικά, είτε μέσα στο γήπεδο όταν χρειαστεί αυτό που είπα πριν, στα δύσκολα, στο χ, στο πλην 1, στο πλην 2, εκεί φαίνονται οι προσωπικότητες της μεγάλης ομάδας. Εμείς αυτό το χτίζουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε, δικό μας 100%, αλλά γι' αυτό δουλεύουμε καθημερινά. Ευχαριστώ.